Η εκτίμησή μου είναι ότι σήμερα που ξετυλίγει η ατζέντα και ο ίδιος ο πρόεδρος, επιτείνεται και εντείνεται η σε μένα τουλάχιστον η άποψή μου, ότι τώρα ξετυλίγει και μία ατζέντα. Με αυτή την ατζέντα θα πρέπει να κρυθεί, ξέρετε. Διότι, για πέρυσι, ατζέντα, λέτε. Διότι πέρυσι έγιναν εκλογές, δεν έχουν ξετυλιχθεί όλα αυτά. Ναι, βέβαια. Και βεβαίως πήρε την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Εσάς τι σας φοβίζει, ότι το κόμμα μικραίνει, εδώ, ότι το κόμμα αλλάζει, τι σας αμυστεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρώτον, συρρυκνώνεται διαρκώς το κόμμα, συρρυκνώνεται διαρκώς η κοινοβουλευτική ομάδα. Διχάζεται οριζοντίως και καθέτως το κόμμα μέχρι και την τελευταία οργάνωση βάσης, κυρίως μετά τις ευρωεκλογές, με όλο αυτόν τον κύκλο που έχει παραχθεί της εσωστρέφειας με ευθύνη του Προέδρου. Ο ίδιος το προκαλεί, σας θυμίζω ξεκινώντας. Ο υπεύθυνος για αυτή την κρίση είναι ο κύριος Κασελάκης. Το αποδίδω την κύρια ευθύνη στον πρόεδρο και την ηγετική ομάδα, βεβαίως. Και γι' αυτό φτάνουμε εδώ, δηλαδή σε ένα συρρυκνούμενο διαρκώς κόμμα, ένα μικρό ΣΥΡΙΖΑ που απαξιώνεται καθημερινώς στα μάτια της κοινωνίας. Και ο ίδιος θα έπρεπε. Αυτό δεν έχει τα δικό σου. Προφανώς. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να δείχνουν αυτό.